Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιταχύνουμε το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος, το οποίο αρχικά προβλεπόταν για τον Φεβρουάριο του 2016, αλλά καθυστερεί εδώ και 14 μήνες. Σχεδόν όλα εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης Τσίπρα με το κυβερνητικό κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, που εμείς τουλάχιστον δεν επηρεάζουμε. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει υπογράψει την ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της μερικής ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Προσπαθεί όμως να την καθυστερήσει, γιατί τα κομματικά στελέχη και οι συνδικαλιστές που πρόσκυνται στον ΣΥΡΙΖΑ δεν την κάνουν δεκτή. Δεύτερο παράδειγμα. Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει δεχθεί νέες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, μεγαλύτερες από αυτές που επέβαλε το 2015 και το 2016. Θέλει όμως να μην εφαρμοστούν αυτή την τετραετία, αλλά στην αρχή της επόμενης, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αντιπολίτευση, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει πρόβλημα στη μελλοντική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα συμβάλλει τελικά στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Θα προτιμήσει να τα βάλει με ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρά να εξοργήσει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, επιστρέφοντας την εθνική οικονομία στην κρίση του 2015. Άλλωστε, έχει αποδείξει ότι δεν την ενδιαφέρει τόσο η πολιτική που εφαρμόζει, όσο η παραμονή στην εξουσία. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο. Κύριε Κύρσο, και εσείς και ο προηγούμενος συνάδελφός, ο κύριος Κεφαλογιάννης, κατηγορήσατε την ελληνική κυβέρνηση ότι παίζει με τη φωτιά. Εδώ ο κύριος Γκουαλτιέρη κατηγόρησε τον κύριο Σόιμπλε ότι παίζει με τη φωτιά. Και άλλοι συνάδελφοι, η κυρία Κέλλερ από τους Πράσινους και από τη Σοσιαλιστική Ομάδα, που δεν ανήκουν στην ομάδα της αριστεράς, ούτε υποστηρίζουν την κυβέρνηση Τσίπρα, κατηγόρησαν τον κύριο Σόιμπλε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την καθυστέρηση αξιολόγησης. Ήθελα λοιπόν μια ξεκάθαρη απάντηση. Εσείς θεωρείτε για την καθυστέρηση αξιολόγησης υπεύθυνη την ελληνική κυβέρνηση ή τους δανειστές και ιδίως τον κύριο Σόιμπλε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? La sua risposta, onorevole, prego. Παρακαλώ, κύριε Κίρτσο, την απάντησή σας. Την έχει η ελληνική κυβέρνηση, διότι όσο και να είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί όντως και οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι πιστωτές πολλές φορές έχουν απαιτήσεις που δεν πρέπει να ικανοποιηθούν, έχουμε μία καθυστέρηση από τον Φεβρουάριο του 2016, είμαστε στον Απρίλιο, πάμε μάλλον για Μάιο και επειδή πρέπει να πάρουμε τη δόση τον Ιούνιο για να πληρώσουμε τον Ιούλιο, μάλλον φτάνουμε στο τέλος αυτού του σύριαλ. Αλλά θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι σοκοματικό και εσείς θα μας δώσετε την απάντηση, όχι εγώ. Δηλαδή πώς μπορεί να υπογράφει ο Τσίπρας στην ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ και να έχει αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Πώς μπορεί ο Τσίπρας να δέχεται νέα μείωση των συντάξεων και να έχει αντίρρηση το κόμμα σας? Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Όσο ότι λένε οι άλλοι, εγώ θεωρώ ότι ξέρω καλύτερα την ελληνική κατάσταση από ότι για παράδειγμα ο κύριος Γκαλτιέρη. Ήταν σαν να του ανέλυα εγώ τι πρέπει να κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα στην Ιταλία.